Εσύ πραγματικά είσαι παραείσαι δημοσιογράφος. Πώς θα σε είχα πάρει χαμπάρι. Πώς τα βρίσκεις όλα, τα ξέρεις όλα. Τι μαμούν είσαι εσύ, δεν ξέρω. Είμαι μαμουνάκι, είμαι δεν μαμουνάκι. Δεν κάθεσαι ήσυχη. Πρέπει όμως να δίνεις και λίγο χώρο στην προσωπική σου ζωή, Φωτεινούλα μου. Πολύ με τη δουλειά σου. Ναι, Ελένη μου, αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να δώσω λίγο χώρο. Γίνε μαμουνάκι και στην προσωπική σου ζωή. Θα σου δώσω παράδειγμα, άμα είναι. Από ποιον? Από μένα. Ποτέ δεν το έκανα. Δίνω τόσο χώρο. Συμπαθέ, εσύ το έκανε. Προσωπική ζωή. Δεν είχα προσωπική ζωή, Κατερίνα. Εσύ τολμάς και το λες εσύ αυτό. Εσύ, όταν λέει εσύ. Εσύ ειδικά δεν πρέπει να μιλάς. Εσύ, 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 όλα, εσύ φταίς για όλα. Εδώ η κοπέλα που κοντεύει να εκπαιδεύσει όλα τα φόξ τεριέ της αντιθέτει. Έχεις πάρει μεζεδάκι από το Μάκη. Μεζεδάκι. Συγγνώμη, σήμερα είναι η εκπομπή των εκφράσεων. Έχεις πάρει μεζεδάκι από το Μάκη. Πού μιλάτε. Ενώ σε έχει φιλήσει. Όχι, δεν προλαβαίναμε να μας φιλήσει ο Μάκης, γιατί μας έτρεχε συνέχεια. Σαν τα Fox Terrier. Τα θυμάσαι. Ελένη. Μασούλαγε όλη την ώρα. Μασούλαγε. Θα πλακωθούν αυτοί σήμερα. Δεν ξέρω αν θα βγάλουμε τριήμερο, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Κάνει διάδρομο, τρέχει και έχει απέτηση να τρέχουμε από πίσω και να του λέμε τη σκαλέτα. Έχει γεννηθεί στον πλανήτη. Ελένη, είναι ορισμένοι άνθρωποι που γεννιούνται σαν εσένα. Έχεις κάνει και αυτά. Το έχω κάνει, η αλήθεια. Γιατί όμως, να σου πω, γιατί εσύ γεννήθηκες, κοριτσάκι μου, είπα, και ήσουν πάντα αδυνατούλη, πρόσεχες κλπ. Εγώ έχω ένα μεταβολισμό. Ήρθες και από πάνω. Ναι, για να πω και τ' άλλο. Ενώ τρέχει η Ελένη μου και είναι και κάνει το διάδρομο και λέει θα τρέξετε μαζί μου, να μου λέει τη σκαλέτα. Όχι, 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 λέει ψέματα, δεν τη είπα τρέξτε. Πού σου, να πάρει άκρα τηλέφωνο που έκανε παραγωγή. Καθίστε δίπλα, καθίστε δίπλα και πείτε μου τι θέματα έχουμε για αύριο. Δεν μπορεί να κάτσει δίπλα σε έναν άνθρωπο που τρέχει μαραθώνιο, που γλαμπιέζει. Τρέχω στο διάδρομο, στατικό είναι. Εγώ τρέχω, εσύ δίπλα. Τι θα σε βάλω τρέξει μαζί μου. Αφού δεν σα έβαζε να του δίνετε και νεράκια και να του σκουπίζετε. Του δίναμε αν χρειαζόταν, το βαράγαμε και στην πλάτη. Παραδίπλα ένα τζάκι. Τι έκανε το τζάκι. Έκαιγε το μαύρο το τζάκι, κάνει τη δουλειά του. Ξαφνικά όπως τρέχει, δεν το αρέσει η σκαλέτα. Είχαν... και πετάει τη σκαλέτα στον τζάκι. Κάρβουνα. Όχι, okay, είναι ψέμα. Το καρβούνια σε σιώθει. Είναι, είναι τη υπερβολή. Κάτι τέτοιες υπερβολές είναι λένε τις υπερβολές. Πρώτο το κάνεις έτσι και μετά το πετάς στον τζάκι. Και σου βγαίνει και εσένα το όνομα ότι δήθεν μου και καλά μπορεί να ήσουν κάποτε έστω και λίγο. Εγώ, πιστεύετε, εγώ που με βλέπεις. Εγώ γιατί σε αγάπησα από την πρώτη μέρα, ρε παιδί μου. Κάποιοι άνθρωποι σου πάνε ή δεν σου πάνε. Γιατί βλέπεις το σωστό. Έχεις ένστικτο, κρίνεις. Βλέπεις τα πράγματα πέρα από αυτά που λένε οι άλλοι γύρω-γύρω. Να πω όμως ότι δεν μου κάνεις ποτέ και τέτοια παιχνίδια. Μόνο αγάπη έπραξα από σένα. Μόνο. Και γλυκόλογα. Και πάντα. Και αγκαλιές. Τη σκαλέτα στο τζάκι. Τι είπα αυτή για το τζάκι. Θα σου έκανε τη σκαλέτα στο τζάκι. Και δεν θα ήταν ήδη στο τζάκι να καθορίζει την καρδιά. Και εμείς έχουμε αντικριστά ζώδια, έχουμε πολλά κοινά σημεία και πολύ μεγάλες διαφορές. Αλλά έχουμε, υπάρχει κοινό σημείο επαφής. Μπορεί να είχαμε πέσει και οι δύο στο τζάκι, γιατί θα είχαμε πιαστεί τα μαλλιά. Αυτό φάσει. Αυτό μπράβο. Δεν έχει σημασία. Εσένα ποτέ. Καλά, εντάξει. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που σου πάνε από την αρχή. Εγώ σου λέω είναι ορισμένοι άνθρωποι. Που πάνε σε ένα πολύ ρε παιδί μαλλιό. Είναι ορισμένοι άνθρωποι που με το που του βλέπει σου γυρίζουν τάντερα. Υπάρχει κίνδυνο μετά από τρεις μέρες στο πάνελ να μας φέρεις και το διάδρομό σου. Όχι, και εσύ τον έκοψε το διάδρομο, βρε. Τώρα γυμνάζουμε. Τώρα πάει γυμναστήριο. Γυμναστήριο, φουλ. Ωραία. Άμα κάνεις εκπομπή, δεν θα κάψουμε τη σκαλέτα. Μια κάμερα, σε παρακαλώ. Σε προκαλώ. Κάνεις προπόνηση. Κάθε μέρα personal training. Γι' αυτό με βλέπεις έτσι. Το αποτέλεσμα. Τι θες να γίνεις σαν τον άλλο στο Survivor με τις φέτες. Όχι τόσο πολύ, εσύ, Ελένη. Τα κιλά του Μπο έρχονται προς το παρόν σε μένα. Αυτό είναι, είναι η πρώτη φάση. Ό,τι χάνει ο Μπο το μαζεύω εγώ. 17 αλλά έχασε. Είναι για τον όγκο. Έχασε μετά. 17. Καλά, καλά. Ραντεβού σε ένα. Αν μου αρέσει το μαλλί σου σήμερα, έχω πάθει πλάκα εδώ που τα έχει πάρει αυτά τα πλαϊνά και έχει σηκώσει αυτό το φρατζάκι επάνω. Είσαι σήμερα άλλο άνθρωπο. Μ' αρέσει πολύ σήμερα. Πάνε με, φτύσε με. Παιδιά, μην χαθεί αυτό. Ματιάζομαι κάθε φορά που έρχομαι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω. Ο Μάκης ο Φράτζας. Όχι, εγώ με αγάπη. Το ξέρω, μωρό μου. Αυτή σε ζηλεύει να το ξέρει. Εμένα θα μου πει. Γιατί δεν είχε προχωρήσει ποτέ. Η επαγγελματική σχέση σας λίγο παρακάτω. Είμαι, είμαι το αποθυμένο. Είμαι το σήμερα το Σαρδάμ μας πάει. Γιατί το συνεχίζουμε. Και πού θα μας πάει, δεν ξέρω. Πότε το παίξαμε εκείνο το βίντεο με τα Σαρδάμ, ρε παιδιά. Αλήθεια, τι κρίμα. Με ξαναπάσετε στον όπλο που χρειάζεται. Μην ανησυχείς, η σημερινή εκπομπή έχει υλικό μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα. Ένα ήταν το πιο απίθανο που έπεσε σήμερα. Θα πέφτουν κι άλλα. Να ξεματιάσω το ίντερνετ, δεν το έχουν πάρει γραμμή ακόμα. Ας, θα το παίξουμε σε κάνα δύο χρόνια εμείς. Γιατί το είπες, Ελένη μου, αυτό και θα κάθονται να κάνουν viewing και 150 άνθρωποι τώρα. Ξέρεις, άμα δεν είσαι πονηρεμένος, δεν το παίρνεις χαμπάρι. Αφού και εγώ δεν το κατάλαβα αμέσως. Δηλαδή, μου πήρε 10 δευτερόλεπτα για να καταλάβω τι υπόθηκε και για να ρίξω διαφημίσεις.
Νομίζω ότι και αυτό που το είπε δεν το κατάλαβε. Τώρα που το είπε αυτό όμω, θα κάτσουν όλοι και θα βλέπουν την εκπομπή και θα καλά, μωρέ τώρα και θα δούμε. Και υπερορίζει να πληρωθούν τα παιδιά. Το βλέπει το καθένα. Μια λεξούλα έτσι κατά λάθο που ξέφυγε. Πάτε ρε παιδιά, έλεγε. Τόσο λοιπόν, άνθρωποι είμαστε.